κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί σε τίτλους σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Με πείσμα και κοινάτη λειτουργούσε υπουργός οικονομικών, ο γενικός ελεκτής στον απόϊχο του πορίσματος για τον συνεργατισμό. Πήρ κατά του Χάρη Γεωργιάδη από όλα τα κόμματα πλην του Δυσί. Ζητούν την παρέτησή του. Αποδεκτή έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο την παρέτηση Νίκολσον από τον ΟΚΙΠΗ. Εντός 30 ημερών ενημερώνει η Exxon Mobil για την επιβεβαιωτική γεώτρηση. Σχέδιο χορηγιών για ανανεώσιμες πηγές εξοικονόμησης ενέργειας ενέκρινε το Υπουργικό. Δικαιωμένο ωστόσο για τα όσα αναφέρονταν στην έκθεση ελεκτικής υπηρεσίας που είχε ετοιμαστεί για τον συνεργατισμό, όσο και για τα όσα ο ίδιος είχε πει, εμφανίστηκε ο Γενικός Ελεκτής Οδυσσέας Μιχαλίδης, κάνοντας λόγο για υψηλού επίπεδου πόρισμα από μια ερευνητική επιτροπή αντάξια των προσδοκιών του λαού. Ο κύριος Μιχαλίδης στάθηκε στις βαρύτερες ευθύνες που αποδίδονται στον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε πρόσφατα το έργο της και χθες το πόρισμά της δόθηκε στη δημοσιότητα. Τη συγχαίρουμε για το όλο έργο της και για τον επαγγελματισμό της καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών της και πρώτιστα για το πολύ υψηλού επίπεδου τεκμηριωμένο πόρισμα της. Διαπιστώνονται βαρύτατες ευθύνες του Υπουργού Οικονομικών. Αυτές είχαμε εξ αρχής και εμείς ως υπηρεσία επισημάνει και είχα προσπαθήσει και εγώ προσωπικά να τεκμηριώσω όταν τον Αύγουστο κατέθετα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής. Να υπενθυμίσω ότι τεκμηριωμένα είχα καταδείξει ενώπιον της Επιτροπής ότι ο Υπουργός ενεργούσε με πείσμα, με γυνάτη και ότι αντί να υπάρχει σύνεση και ορθολογισμός υπήρχε ανικανότητα. Τώρα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της Ερευνητικής Επιτροπής, θα προγραμματίσουμε την άμεση έναρξη ελέγχου στις δύο εταιρείες. Στον απόϊχο του πορίσματος για τον συνεργατισμό, Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, αναφέρθηκε στις πωλήσεις ακινήτων του συνεργατισμού από τις ΚΕΔΙΠΕΣ. Μας ενημερώνει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής ότι μέχρι το τέλος του Απριλίου το κράτος προλάβει αποφάσεις για τα κίνητα του συνεργατισμού τα οποία επιθυμεί να αγοράσει και στη συνεχή θα τα διαθέσει με συμβόλαιο ενοικίο 1 ευρώ το χρόνο σε φορείς του δημοσίου όπως δήμους και κοινότητες. Σήμερα τα κίνητα ανοίγουν στην ΣΕΔΙΠΕΣ και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι η αγορά θα γίνει στη βάση της αγοραίας τιμής, δηλαδή της τιμής, η αγοραία τιμή, η πραγματική τιμή και το κράτος θα διαγράψει το αντίστοιχο ποσό το οποίο οφείλει η ΣΕΔΙΠΕΣ στο δημόσιο. Μάλιστα να αναφέρω ότι τα κίνητα είναι συνολικά 2.815 στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές. Τα 2/3 είναι χωράφια και οικόπεδα και το 1/3 γραφεία, κατοικίες, καταστήματα, διαμερίσματα και αποθήκες. Σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε σήμερα ειδικά για τις συγκεκριμένες καταγγελίες από πλευράς του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιφοδόντας και Σωτήρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στο Λιφοδόντα πουλήθηκε μια αποθήκη στην Δημοπρασία την τιμή των 140.000 ευρώ και στη Σωτήρα το ακίνητο αφορούσε δέσμιον ενοικιαστή, δηλαδή υπεραγορά. Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρια, σε ευχαριστούμε. Τώρα το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τα αίτια της κατάρρευσης του συνεργατισμού προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα πολιτικά κόμματα. Η ευθύνη που βαραίνει τον Υπουργό Οικονομικών προκαλεί την απέτηση Ακέλ και Δίκο για παρέτηση του Χάρη Γεωργιάδη. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει τεράστιες, βαρύτατες ευθύνες, λέει το πόρισμα, ενώ ευθύνες έχει και ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος
γνώριζε και θα έπρεπε να είχε πάψει τον Χάρη Γεωργιάδη, αφού διαπίστωσε ότι 4 χρόνια μετά που ανάλαβε η κυβέρνηση των συνεργατισμών δεν είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα. Η πέτησή μας λοιπόν είναι να αναληφθούν οι πολιτικές ευθύνες από τον κύριο Αναστασιάδη, οι οποίες του αναλογούν και είναι τεράστιες, να το παραδεχτεί δημόσια ότι έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες για αυτήν την εξέλιξη και την ίδια στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να παραιτηθεί. Και αν δεν παραιτηθεί, θα πρέπει ο κύριος Αναστασιάδης να τον πάψει. Εμείς καλούμε τον Χάρη Γεωργιάδη του 2019 να ακούσει τον Χάρη Γεωργιάδη του 2011 και να παραιτηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κλονιστεί η αξιοπιστία της χώρας μας, θα κλονιστεί η αξιοπιστία της παρούσας κυβέρνησης και θα καταστεί πολύ πιο δύσκολο να προωθηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο έκανε σήμερα αποδεχτή την απαραίτηση του Προέδρου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών, Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον. Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου κληθείς να σχολιάσει την αντικατάστασή του, εξέφρασε την προτίμηση του Υπουργείου για επιλογή Κυπρίου. Αποδεκτή έκανε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτηση του Προέδρου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών, Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον, την οποία έθεσε ο ίδιος ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την αποδοχή της παραίτησης του ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου μετά το πέρας συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιστολή παραίτησης του κ. Νίκολσον, όπως γνωρίζετε, έχει στείλει στις 27 του Φεβρουαρίου επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία θέτει ενώπιον του Υπουργού Συμβουλίου την πρόθεση του για παραίτηση, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη που του παρήχε, ειδικά από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν θεωρεί ότι ξεκίνησε και μια ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον του, όπως το περιγράφει στην επιστολή του, από θεσμούς που θεωρεί θα πρέπει να στηρίζουν την κυβέρνηση σε αυτόν τον τεράστιο έργο της μεταρρύθμισης. Για τις διαδικασίες αντικατάστασης του Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε πως οι διαδικασίες ήδη τρέχουν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε σκεφτεί κάποιοι, απλώς θα κάνουμε τώρα τις διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μιλήσουμε με κάποιους. Κληθείς να πει αν θα γίνει επιλογή Κυπρίου ή και πάλι ξένου. Ο κ. Ιωάννου είπε πως είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αλλά θα προτιμήσουμε επιλογή από την Κύπρο, διότι πρέπει να γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα για να υπάρχει και λιγότερος χρόνος προσαρμογής. Εντός 30 ημερών, η Exxon Mobil θα πρέπει να ενημερώσει την κυβέρνηση αν προτίθεται να προβεί σε επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα Γλάφκος, στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ και εντός 3 μηνών, πού και πότε θα γίνει αυτή, δήλωσε μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης. Τις επόμενες μέρες, επόμενες μια-δύο εβδομάδες, να μου παραθέσουν τα στοιχεία για την ανακάλυψη του Καλυψό. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη του Γλάφκου στην οποία αναφερθήκατε, ακόμα είναι νωρίς. Η εταιρεία Εκκοινοπραξία έχει βάση σύμβασης 30 ημέρες να μας ενημερώσει ως προς την πρόθεσή της για αν κρίζει η ανακάλυψη επιβεβαιωτικής γεώτησης και μετά από αυτόν ακόμη 3 μήνες να μας πει πού και πότε. Η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο διανοίγει νέες προοπτικές, δηλώνει ο Στίβεν Μπλανκ, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης του Συμβουλίου Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, το ναυτικό του Ισραήλ θα προστατέψει τον αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Ευρώπη, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις νέες προοπτικές που διανοίγονται μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, αναφέρθηκε ο Στίβεν Μπλανκ, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης του Συμβουλίου Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Αναφερόμενος στην μεγάλη εικόνα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μπλανκ χαρακτήρισε την κατασκευή του αγωγού EastMed γεωπολιτική αναγκαιότητα, ενώ εκτίμησε ότι η Ελλάδα πρέπει να δράξει την ευκαιρία για να τοποθετηθεί στρατηγικά στο επικεντρό της εν εξελίξει διαδικασίας για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ευρώπης. Κληθείς να σχολιάσει ότι η Exxon Mobil ανακοίνωσε ότι έκανε την μεγαλύτερη ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου των τελευταίων 2 χρόνων στην Κύπρο, είπε ότι πρόκειται για μια εκπληκτική πηγή εσόδων για την Κύπρο, καθώς την καθιστά ενελκυστικό οικονομικό προορισμό και ενισχύει την σημασία της στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Παράλληλα όμως, εντείνει τις προστριβές με την Τουρκία, δεδομένου ότι η Άγκυρα έχει ήδη αντιδράσει έντονα, υποστηρίζοντας ότι αποκλείεται η παράνομη τουρκική δημοκρατία Βορείας Κύπρου από τα νόμιμα δικαιώματά της. Από τη μία, η συγκεκριμένη ανακάλυψη είναι μεγάλη ευλογία. Από την άλλη όμως, υπάρχουν προβλήματα που θα οξυνθούν.
Ερωτηθήσαν η πρόσφατη ανακάλυψη θα ενισχύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα βυθοτεμάχια που παραμένουν διαθέσιμα, είπε ότι η ανακάλυψη είναι ο βασικός λόγος που θα αυξήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον όλων των μεγάλων εταιριών ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, το ναυτικό του Ισραήλ θα προστατέψει τον αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Ευρώπη, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter, ο Νετανιάχου ανέφερε πως σε μερικές ημέρες οι ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας θα έλθουν εδώ μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Πομπέο, προκειμένου να προχωρήσουμε με τον αγωγό αερίου από το Ισραήλ προς την Ευρώπη μέσω αυτών των χωρών. Το ναυτικό θα προστατέψει επίσης αυτόν τον αγωγό. Επαφές με τις χώρες που κάνουν ήδη γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο έχει η Τουρκία. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, συζητούν εάν μπορούν να συνεργαστούν για έρευνες σε εκείνη την περιοχή. Αποφασισμένος φαίνεται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να συνεχίσει να ψάχνει για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας σε τουρκικό κανάλι, τόνισε ότι η Τουρκία εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις χώρες που ήδη δραστηριοποιούνται στην περιοχή για έρευνες και γεωτρήσεις, ενώντας ενδεχομένως το Κατάρ ή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή σε επαφές με τις χώρες που πραγματοποιούν έρευνες σε εκείνη την περιοχή, για να εξετάσουμε αν μαζί μπορούμε να κάνουμε έρευνες. Πρώτα ο Αλλάχ, αυτή τη στιγμή ο πορθητής, ο Γιαβούς, τα γεωτρύπανά μας πιάνουν δουλειά. Και από την άλλη πλευρά, τα ερευνητικά πλοία μας συνεχίζουν στα επίμαχα σημεία τις έρευνες τους. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν δήλωσε πάντως ότι δεν φοβάται τα έξοδα, όσο και να στοιχήσουν οι έρευνες. Στο τέλος, τα χρήματα αυτά, όπως είπε, θα επιστρέψουν και επίσης θα μπορεί να μισώσει τα πλοία του σε άλλες χώρες, αποκομίζοντας και από αυτό όφελος. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία διαθέτει ένα πλοίο που συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα 16 γεωτρύπανα παγκοσμίως που μπορούν να φτάσουν σε εξαιρετικά μεγάλο βάθος. Αλλάζουμε θέμα. Σχέδιο χορηγιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Λακοτρύπης. Η κατηγορία αφορά χορηγία για θερμομόνωση οροφών, ένα σχέδιο το οποίο τρέχει, αλλά αυξάνεται η χορηγία, το μέγιστο ποσό χορηγίας από τα 1.250 ευρώ στα 1.500 ευρώ. Το δεύτερο σχέδιο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο του net metering και αφορά σε χορηγία μέγιστου ποσού των 1.000 ευρώ. Και το τρίτο σχέδιο αφορά συνδυασμών των δύο, δηλαδή και θερμομόνωση αλλά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με μέγιστο ποσό χορηγίας στις 3.000 ευρώ. 13 άτυποι μετανάστες που μεταφέρθηκαν από την Τουρκία στα κατεχόμενα έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα στη Λάρνακα. Οι άτυποι μετανάστες ανέφεραν στην αστυνομία ότι πήγαν πεζοί από την Συρία στην Τουρκία, όπου παρέμειναν για 4 μέρες και στη συνέχεια με βάρκα μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα. Από τα κατεχόμενα περπάτησαν για 4 περίπου ώρες και αφού πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές μετέβησαν στον αστυνομικό σταθμό Ρόκλινης. Οι 13 άντρες μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας, όπου ανακρίθηκαν και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας στην Κοκκινοτριμιθιά. Έχασε τη μάχη για τη ζωή του 27χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης. Ο 27χρονος είχε τραυματιστεί όταν οδηγούσε το αυτοκίνητό του από το δασάκι της Άχνας προς το Αυγόρου εντός των Βρετανικών βάσεων Δεκέγιας. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, ο νεαρός απόλαυσε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να ανατραπεί στα χωράφια. Ο νεαρός με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε με τραύματα στο κεφάλι. Τραγωδία σημειώθηκε στο Αιγαίο. 3 άνθρωποι, 2 παιδιά και ένας άντρας έχαν τη ζωή τους όταν βυθίστηκε λέμβος με 12 μετανάστες στα ανατολικά της Σάμου. Τραγωδία με μετανάστες ανατολικά της Σάμου. Ένας άνδρας και 2 μικρά παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά από το λιμενικό μετά τη βύθιση λέμβου στην οποία επέβαιναν συνολικά 12 άνθρωποι. Σύμφωνα με το λιμενικό, πλωτό εντόπισε και περισυνέλεξε μέσα στη θάλασσα 11 μετανάστες, εκ των οποίων 3 παιδιά, ενώ ένα άτομο αγνοήτο. Τα 2 από τα παιδιά κατέληξαν κατά τη μεταφορά τους. Όλοι οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν στη Σάμο. Στις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συμμετείχαν ένα πλοιονεκτής θαλάσσης του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ένα σκάφος της Frontex και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή ακούστηκε τα ξημερώματα από το μεγαλύτερο τζαμί που έχει κατασκευαστεί στην ιστορία της Τουρκίας, πάνω στο λόφο Τζάμλιτζα, τον ψηλότερο λόφο της Κωνσταντινούπολης.
Ανοίξε τις πόρτες στους πιστούς ο Τζαμί Τσάμπλιτζα, που κατασκευάστηκε στο ψηλότερο λόφο της Κωνσταντινούπολης, στον ομώνυμο λόφο Τσάμπλιτζα. Σήμερα ακούστηκε το πρώτο εζάν για την πρωινή προσευχή στο τζαμί, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε σε 6 χρόνια. Πλήθος πιστών προσήλθε στο τζαμί για την πρωινή προσευχή, ανάμεσα τους και υποψήφιος δήμαρχος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Κωνσταντινούπολη, Μπίναλι Γιλντερίμ. Εξερχόμενος ο Γιλντερίμ χαρακτήρισε το τζαμί ως εξαιρετικό έργο. Τα επίσημα εγγένεια του τζαμιού θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του Τούρκου Πρόεδρου Ρετσέπ Ταγιπ Ερντογάν. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που μπορεί να χωρέσει 63.000 πιστούς. Πέρα από τον χώρο λατρείας, αποτελείται από μουσείο έκτασης 11.000 τετραγωνικών μέτρων, γκαλερί 3.500 τετραγωνικών μέτρων, αίθουσα συνεδριάσεων 1.000 ατόμων, 8 καλλιτεχνικά εργαστήρια και κλειστό χώρο στάθμευσης 3.500 οχημάτων. Ο τρίλος διαμέτρου 34 μέτρων συμβολίζει την Κωνσταντινούπολη. Στην Βενεζουέλα, η χώρα ανακοίνωσε ανεπιθύμητο πρόσωπο τον γερμανό πρέσβη Ντάνιελ Κρινγκ, επειδή αναμίχθηκε στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας. Ο Νικολάς Μαδούρο ζητά μάλιστα την απέλασή του. «48 ώρες διορία έδωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλα στον πρέσβη της Γερμανίας προκειμένου να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Ντάνιελ Κρίνερ ήταν ένας από τους διπλωμάτες που συνάντησαν τον Χουάν Γκουαϊδό στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του στη Βενεζουέλα. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να βαθύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βενεζουέλα. Ο αυτοανακηρυχθής πρόεδρος της χώρας, Χουάν Γουαϊδό, μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, καταδίκασε τη στρατηγική απομόνωση της χώρας που ακολουθεί ο Νικολάς Μαδούρο. Απειλούν μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα, η οποία προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Και αυτό είναι σημαντικό για τους πολίτες να το γνωρίζουν. Όχι μόνο εμποδίζουν, αλλά και απειλούν όσους επιχειρούν να μας βοηθήσουν. Sino amenazan verbalmente a quien ayuda humanitariamente a Venezuela. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης χαίρει της εμπιστοσύνης όλο και περισσότερων κρατών της Δύσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι έτοιμες να επιβάλλουν νέες κυρώσεις στις τράπεζες, οι οποίες συναλλάσσονται με τον Μαδούρο, καθώς υπήρξαν καταγγελίες για απόπειρες να βγουν μεγάλα κεφάλαια εκτός Βενεζουέλας. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον καταργεί τις βίζες 77 επιχειρηματιών που έχουν στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Μαδούρο σε μια προσπάθεια να τον απομονώσει. Τα Ηνωμένα Έθνη, πάντως, από την άλλη, κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι με τις κυρώσεις επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα στους πολίτες της χώρας, ενώ στρέφουν τον Μαδούρο στη Ρωσία, την Κούβα και την Κίνα. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ παρουσίασε σήμερα μια συλλογή 110 χειρόγραφων σημειώσεων του Albert Einstein, πολλές από τις οποίες βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Συλλογή 110 χειρογράφων του Albert Einstein, πολλά από τα οποία εκτίθεται δημόσια για πρώτη φορά, παρουσίασε το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και χειρόγραφες μαθηματικές σημειώσεις, οι περισσότερες από το 1944 στο 1948, καθώς και ένα παράρτημα σε μια εργασία για την θεωρία των ενοποιημένων πεδίων. Όπως ανακοινώθηκε, τα χειρόγραφα που δημοσιοποιούνται με αφορμή την συμπλήρωση την άλλη εβδομάδα 140 ετών από την γέννηση του Einstein, έγιναν δωρεά από ένα ίδρυμα στο Σικάγο που τα αγόρασε από ιδιώτη συλλέκτη. Είναι περιλήψεις των σημειώσεών του. Όταν του ερχόταν κάποια νέα ιδέα, αμέσως καθόταν, την κατέγραφε και έψαχνε να δει τις επιπτώσεις της. Γεννημένος στην Γερμανία, ο Albert Einstein ήταν ο άνθρωπος που ανέπτυξε την θεωρία της σχετικότητας, πυλώνα της σύγχρονης επιστήμης, κερδίζοντας το 1921 το Νόμπελ Φυσικής. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να ξεκινήσουμε με τον Απόλλωνα που προέκυψε το απόγευμα είδηση. Αφορά την πρόορη επέκταση του συμβολέου με τον Έκτορ Γιούστε, του οποίου το συμβόλαιο έλυγε τέλος του Μάη, δηλαδή σε 2,5 μήνες. Ωστόσο, η διοίκηση, παρότι ο Ισπανός μόλις πριν από μερικές εβδομάδες επανήλθε στην αγωνιστική δράση, μετά από πεντάμινη απουσία λόγω τραυματισμού, του επέκτηνε το συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2021. Ουσιαστικά δείχνει και την εμπιστοσύνη της διοίκησης του Απόλλωνα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, που όντως αποτελεί ένα πολύ καλό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Βαλεντίν Ρομπέρς, που θα είναι βέβαια στο δίδυμο και στον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΛ. Στον Απόλλωνα που περιμένουν την ΑΕΛ, αλλά περιμένουν και την αυριανή κλήρωση
το πρωί στο εστιατόριο του ΓΑΣΥΠΗ για τα ημιτελικά. Θυμίζουμε ότι πέραν από τον Απόλλωνα πέρασε ο ΑΠΟΕΛ μετά από ένα δραματικό φινάλε. Ο ΑΠΟΕΛ απέκλεισε την ΑΕΚ με 3-3 χθες στο ΑΕΚ Αρένα. Πέρασε η ΑΕΛ και σε βάρος του Ερμή, πέρασε και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου σε βάρος της ΠΑΦΟΥ. Εννοείται ότι οι τρεις μεγάλες ομάδες θα προτιμούσαν την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Σίγουρα γιατί θα φορτωθούν με άλλα δύο ντέρμπι, αυτές οι δύο ομάδες που θα είναι σε ντέρμπι, γιατί έχουν άλλα εννέα στον θεσμό του πρωταθλήματος. Βέβαια να πούμε ότι ήταν πολύ, προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στην ΑΕΚ ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του κυπέλλου και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε ο χθεσινός αποκλεισμός στο Αρένα με τον ΑΠΟΕΛ. Να μιλήσουμε για πολύ λίγο και για την ανόρθωση. Είναι γνωστό ότι χθες το βράδυ ουσιαστικά υπήρξε προφορική συμφωνία του Τιμούρ Κεσπάγια με τον Χρήστο Πουλαΐδη, τον μεγαλομέτοχο, και με τον Μιχάλη Χατζιμπαντέλα, τον πρόεδρο. Και ο Κεσπάγια τελικά είναι έτοιμος να επιστρέψει μόνο μετά τη λήξη της σεζόν και όχι από τώρα. Υπάρχει όμως ζήτημα για την ανόρθωση, για την υπόθεση Ντουρίς, γιατί τελικά η προηγούμενη διοίκηση υπό τον Ανδρέα Παντελή δεν έκανε διακανονισμό με τους Ρώσους. Και ενώ ο Ανδρέας Παντελή δήλωνε τότε ότι έκανε διακανονισμό, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και πλέον τρέχει η διοίκηση Χατζιπαντέλα να βρει τους τρόπους να ξεμπλέξει με αυτή την ιστορία για να αποφύγει τυχόν κυρώσεις στην UEFA, επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ρώσοι της Όρενμπουργκ ήδη έχουν κάνει κίνηση για να προσφύγουν στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία για τις οφειλές της ανόρθωσης. Αυτά είναι σημαντικότερα νέα. Χριστίνα. Μάλιστα, πολύ σε ευχαριστούμε. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου και στο τιμίες των ξένων νομισμάτων. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Κλείσουμε να δούμε τι προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 7 στα υπόλοιπα παράλια και στους μείον 4 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και το ομοιρεινά θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 7 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με πολυακοής. Στη συνέχεια έρχεται κοντά σε εκπομπή Υγεία και Ζωή με την Νίκη Λαζαρίδου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.